είσαστε εδώ στον τόπο της καταστροφής. Τι έχετε διαπιστώσει, ποια είναι η δήλωσή σας? Κοιτάξτε, επειδή παρακολουθούσα και όλη την εξέλιξη του θέματος, τώρα με την τωρινή επίσκεψη μας στοιχείο, θεωρούσαμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε την όλη κουβέντα μας στοιχείο από τον τόπο της καταστροφής. Έγινε μια μεγάλη οικολογική περιβαλλοντική καταστροφή στοιχείο, όπου είχαμε ζημιές σε περίπου 15.000 στρέμματα δάσους και βοσκοτόπων. Προήλθε από ένα ανθρώπινο λάθος, όπως πιο πολλές φορές, από μια ανθρώπινη αυλεψία. Η πολιτεία επιμελήθηκε για τον άνθρωπο ο οποίος έβαλε τη φωτιά. Εμείς από τη μεριά μας συμβάλαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο, με τα μέσα που μπορούσαμε να διαθέσουμε. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης θα αναφερθεί σε αυτά τα νούμερα, παρά το ότι τη συγκεκριμένη μέρα τόσο εγώ όσο και η τοπική αντιπεριφερειάρχης ήταν για αποστολές από τη Σμύρνη μέχρι τη Μυτιλίνη. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε να αναγεννηθεί η φύση και να επουλωθεί η πληγή που δημιουργήθηκε στη Ιχείο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Συγγνώμη, Περιφερειακή Αρχή εδώ πέρα, με 5 υδροφόρες και 3 μηχανήματα. Αυτή την πρώτη στιγμή τρέξαμε. Φυσιολογικό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις όλοι μαζί να βοηθάμε, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτές τις συνέπειες που βλέπουμε τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ έχω η πυρκαγιά, είμαστε σε επικοινωνία. Εντολές του κ. Περιφερειάρχη ήταν να έχουμε απόλυτη ενημέρωση. Όπου βρισκόμαστε, επιστρέψαμε και βοηθήσαμε τα μάλα στην κατεύθυνση της κατάρρευσης και της προσφοράς από πλευράς περιφέρεια. Πιστεύω ότι πήγανε κατά το δυνατόν τα καλύτερα τα πράγματα και πάντα την περιφέρεια συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις που πρέπει και με όποιο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Ξεκίνησε η φωτιά αμέσως, οι δύο αντιπεριφερειάρχες υπόλοιποι ήταν εκτός Χίου, αμέσως έτρεξα για να μπορέσω να, από πλευράς περιφέρειας να είμαι παρόν, να μπορούμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, να ενημερώσω και τις υπηρεσίες και ό,τι χρειάζεται. Κρατούσαμε συνέχεια επικοινωνία και με Μυτιλίνη για να μπορέσουμε να δώσουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις από πλευράς δικιάς μας για να μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί αυτό ήταν η υποχρέωσή μας. Είχα μείνει πολλές ώρες πάνω στη φωτιά. Προσωπικά έδωσα ακόμα και νερά σε πολλούς που εδώ χρειάστηκαν και βοηθούσαν και οι εθελοντικές ομάδες για να μπορέσουν να σβήσουν τη φωτιά. Ο αέρας ήταν τόσο δυνατός, δεν μπορούσε να γίνει κάτι την πρώτη μέρα. Φαινόταν από την δύναμη της φωτιάς και φαινόταν πως συνέχισε και για τη δεύτερη μέρα. Σαν περιφέρεια κάναμε ό,τι μπορούσαμε, το δυνατό που περνούσε από τα χέρια μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα. Δείξαμε το παρόν και πάντα θα είμαστε εδώ για να μπορούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει για τους πολίτες του τόπου μας.